Σε υγρό θάνατο μετατράπηκε η θάλασσα για έναν Ιταλό τουρίστα στην παραλία Κοκκίνη Χάνη, με τον άτυχο άντρα ηλικίας 45 περίπου ετών να ανασύρεται χωρίς αισθήσεις του. Στην παραλία προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λουόμενοι έβγαλαν στη στεριά τον τουρίστα, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, ενώ παρά τις προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο Ιταλός τουρίστας δεν τα κατάφερε. Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας ανήλικος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Καρτερού μαζί με τους ανήλικους φίλους του. Έγινε μια διάσωση. Όπως λέω, τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν είναι δυσμενής. Είναι αναρτημένη η κόκκινη σημαία από το πρωί. Μια παρέα νεαρών παρά τα σφυρίγματα της ναυαγωσόστριάς μας εδώ, της Θεοδόρας, μπήκε μέσα αψηφώντας τα θαλάσσια ρεύματα και τα κύματα, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών από την παρέα να το τραβήξουν τα υποθαλάσσια ρεύματα και να αρχίσουν να φωνάζουν όλοι μαζί βοήθεια για το φίλο τους. Λόγω του έντονου κυματισμού, ο 16χρονος παρασύρθηκε από τα κύματα με τους φίλους του να καλούν σε βοήθεια. Σε χρόνο ρεκόρ, ναυαγωσόστρια πέταξε το σωσίβιο στον τρομαγμένο νεαρό και βγήκαν στην παραλία, με τον ίδιο να είναι καλά στην υγεία του. Περισυνέλεξε τον νεαρό, ο οποίος είχε αρκετό νερό, οι υπόλοιποι δε από το φόβο τους σιγά σιγά βγήκαν έξω και ευτυχώς αυτό το περιστατικό είχε αίσιο αποτέλεσμα και θέλω να πω σε όλους τους λουόμενους, σε όλες τις παραλίες που βρισκόνται, να πηγαίνουν σε οργανωμένες παραλίες, να μην αψηφούν την κόκκινη σημαία που είναι αναρτημένη και τις υποδείξεις που γράφει από κάτω τι σημαίνει κάθε σημαία, γιατί με τη θάλασσα, επειδή πρόκειται για καιρικά φαινόμενα και ακραίες δυνάμεις, δεν παίζει κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το 5ο περιστατικό πνιγμού σε επίπεδο Κρήτης. 2 περιστατικά σημειώθηκαν στην περιοχή της Σιτίας, ένα στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη. Ενώ την ίδια ώρα η μαύρη λίστα με τους πνιγμούς μακραίνει και σε επίπεδο Ελλάδας, με τα περιστατικά να ανέρχονται σε 37. Η θάλασσα είναι απόλαυση, αλλά εγκυμονεί κινδύνους. Χρειάζεται σεβασμός και να ακούμε πάντα τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών για να απολαύσουμε ένα πολύ καλό και ευχάριστο καλοκαίρι. Γιατί αν δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και μπαίνουμε στη θάλασσα, παρασύρουμε και άλλους ανθρώπους μαζί και θέτουμε σε κίνδυνο ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων.